Γλυκιά Παρασκευή με Anna Sweet Tooth, Banana Sweet Tooth. Γιατί σήμερα φτιάχνουμε πανεύκολα brownies με μπανάνα και αλεύρι βρώμης. Plant-based, χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη, χωρίς αλεύρι κανονικό. Νομίζω θα τα αγαπήσετε όπως και εγώ. Και πάλι brownies. Ναι, πάλι brownies, γιατί τα brownies δεν τα βαριόμαστε ποτέ. Όποιος τα βαριέται είναι τρελός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν απ' όλα, βάζω corn flour σε ένα μπολάκι, προσθέτω νερό και ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Επόμενο βήμα. Θα φτιάξω αλεύρι βρώμης, θα το ρίξω μετά σε μπολ και θα το ανακατέψω με κακάο, baking powder, baking soda και λίγο αλάτι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τις μπανάνες μου, θα τις πολτοποιήσω. Μπορώ να τις πολτοποιήσω με πιρουνάκι, αλλά αφού έχω το μούλτι έτοιμο χρησιμοποιημένο, δεν χρειάζεται να το πλύνω καν, αφού όλα θα πέσουν στο ίδιο μπολ. Θα τις πολτοποιήσω στο μούλτι καλά, θα τις μεταφέρω σε ένα μεγάλο μπολ και μετά θα σας δείξω τι άλλο θα προσθέσω. Θα προσθέσω εδώ μέσα τα υπόλοιπα υγρά συστατικά της συνταγής, δηλαδή δεν ξεχνώ το μείγμα με το corn flour που έβαλα στην αρχή. Θα βάλω λάδι της επιλογής μου, είτε ηλιέλαιο, είτε λάδι καρύδας, είτε ελαιόλαδο, ό,τι προτιμάτε. Και θα βάλω και σιρόπι αγάβης εγώ. Εσείς μπορείτε να βάλετε maple ή μέλι ανθέων. Όμως, ποσότητες και αντικαταστάσεις θα τα βρείτε όλα στην αναλυτική συνταγή στο madameginger.com. Και αφού θα μπεις που θα μπεις στο site, πήγαινε και στο e-shop μας, γιατί για να πάρεις το δικό σου Green Cookbook από τις εκδόσεις Μίνο, 120 πλάς φανταστικές συνταγές και πληροφορίες, συμβουλές για ένα μέλλον πιο βιώσιμο και πράσινο. Και μέσα θα βρεις και μια φανταστική συνταγή για brownies που λιώνουν στο στόμα. Τα brownies δεν τελειώνουν ποτέ. Λοιπόν, βάζω τα υλικά στον μπολ. Ανακατεύω με τη φουέ μου, την ξεφορτώνω με κλασικά και θα ρίξω τώρα το στεγνό μείγμα με το αλεύρι βρώμης και το κακάο. Θα ανακατέψω απαλά και θα προσθέσω μέσα σταγόνες σοκολάτας, κουβερτούρας. Μπορείτε να βάλετε και ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Θα κρατήσω όμως μερικές για να βάλω από πάνω. Έβαλα τα brownies μέσα, πασπάλισα και με την υπόλοιπη σοκολάτα όπως είδατε, σε συγκεκριμένο σκεύος της διαστάσεις του οποίου τις γράφω που στο madameginger.com. Το βάζω φούρνο. Το βγάζω από το φούρνο, το αφήνω να κρυώσει και έρχομαι να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτά τα brownies είναι λες και τα brownies μαζί με το banana bread τα φτιάξανε και κάνουν ένα παιδάκι. Είναι τέλεια, είναι ζουμερά, είναι νόστιμα, έχουν αυτό το γήινο της βρώμης. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκά, δηλαδή άμα τα θέλετε πολύ γλυκά τα brownies σας παίρνει να βάλετε λίγο έξτρα σιρόπι αγάβης. Εμένα μου αρέσουν τόσο όσο και είναι πολύ πιο ελαφριά. Ελαφρά, ελαφριά. Είναι σχεδόν healthy, αλλά μου αρέσει, healthy ωραίο. Λοιπόν, το στηρίζω αυτό το brownie. Δεν υπάρχει brownie που να φάω και να μου αρέσει. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λατρεύεις την μπανάνα και τη σοκολάτα σε συνδυασμό, πήγαινε τώρα στο madameginger.com, δέστε στη συνταγή, φτιάξτε τα brownies, βγάλτε φωτογραφία, ανέβασε τα στο Instagram, κάνε μας mention να τα δούμε, να τα θαυμάσουμε κι εμείς. Πάλι μιλάμε το στόμα γεμάτο. Αγόρασε και το Green Cookbook και μέχρι το επόμενο Anna Sweet Tooth. Φιλιά.